Πήγε για το μεροκάματο και έγινε πρωταγωνιστή σε μια τραγωδία. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι συνάδελφοί του όταν είδαν τον 59χρονο άντρα να πέφτει στο κενό και να καταλήγει στο φρεάτιο ασανσέρ, νέο αναγυρώμενης οικοδομής στην οδό Αγριλιάς. Βρισκόμαστε στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο 59χρονος εν ώρα εργασίας. Καταδικάζουμε εννοείται άλλο ένα περιστατικό που συνέβη και στη χώρα και στην Κρήτη. Έχουμε πει ότι τα εργατικά δυστυχήματα έχουν ξεφύγει. Για το 2023 να σημειωθεί ότι σκοτωνόταν ένας άνθρωπος κάθε δύο ημέρες. Μόνο στην Ανατολική Κρήτη τα εργατικά ατυχήματα έχουμε σχεδόν 2 με 3 την ημέρα. Ο εργάτης από το Πακιστάν τραυματίστηκε θανάσιμα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έπεσε από τον τρίτο όροφο στο φρεάτιο. Μάλιστα ακολούθησε επιχείρηση απεγκλωβισμού, ήταν όμως ήδη αργά για τον άτυχο άντρα. Άλλο ένα τραγικό έγκλημα το ονομάζουμε εμείς, άλλη μια ανθρώπινη ζωή ενός συναδέλφου μας χάθηκε. Και ειδικότερα εδώ δείχνεται για άλλη μια φορά η ανικανότητα της κυβέρνησης να γίνουν ελέγχοι πραγματικοί και να στελεχωθεί η επιθεώρηση εργασίας και όποια άλλη φορέας υπάρχει, ώστε να σταματήσει αυτή η ασυδοσία όλων των εργοδοτών και ειδικότερα τώρα εν ώψη τουριστικής σεζόν που εντατικοποιείται κατά πολύ η δουλειά στις οικοδομές και στις κατασκευές. Ήδη έχουν μπει στο μικροσκόπιο οι συνθήκες της νέας τραγωδίας, ενώ ήδη ζητούνται εξηγήσεις για το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας στην οικοδομή. Δυστυχώς για άλλη μια φορά χάσαμε έναν άνθρωπο. Τα αίτια βέβαια θα διευρυνθούν από την επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει να τονίσουμε εδώ και για άλλη μια φορά ότι πρέπει να τηρούνται και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ώστε να αποφεύγουν τα ατυχήματα, είτε είναι σοβαρά ή μη σοβαρά. Περιμένουμε το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Πολλοί συνάδελφοι οικοδόμοι πάνε το πρωί στο μεροκάματο και δεν ξέρουν πώς θα γυρίσουν. Αιτία για μας είναι μία, είναι η υπερεντατικοποίηση της εργασίας. Είναι η πίεση που πρέπει να βγει, μια δουλειά που θα πρέπει να βγει σε 2 σε 3 μέρες. Πιέζουν πάρα πολύ για να βγει αυθημερών. Είναι η υποστελέχωση, το ζητάμε χρόνια τώρα το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι η υποστελέχωση του ΠΚΑ, η υποστελέχωση του ΙΚΑ, η απαξίωση της κυβέρνησης στο να προστατεύσει τις ζωές των οικοδόμων με το να βγάλει περισσότερους ελεκτικούς μηχανισμούς στο ΙΑΠΗ. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου δηλώνει τη θλίψη του για το γεγονός, αλλά και την ανησυχία για να μην υπάρξουν ποτέ ξανά τέτοια τραγικά περιστατικά. Καλούμε την κυβέρνηση να δει τα προβλήματα του επαγγέλματός μας και να προβεί σε λύσεις, τόνισε χαρακτηριστικά και το Σωματείο των Οικοδόμων.